I need a dead son. Put a nine in the cup. Γεια σε όλους φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που σήμερα θα σας δείξω και θα σας μάθω μια εξαιρετική τεχνική να ελέγχετε ένα φύλλο επιλογής πάρα πολύ γρήγορα στο πάνω μέρος της τράπουλας. Και πώς αλλιώς να κάνετε μαγικά κολλό με τράπουλα χωρίς να ξέρετε τεχνικές car control. Πάμε γρήγορα να τη δούμε. Πάρε γρήγορα λοιπόν την τράπουλα σου, βρες ένα φύλλο, ανακάτεψέ τη και θα κάνετε ένα φύλλο επιλογής face up. Δηλαδή όλα τα φύλλα να κοιτάνε προς τα κάτω, θα το δείτε και εσείς, δεν έχει σημασία. Αν έχετε λεφτά για χάλασμα, υπογράψτε και την κάρτα να την πετάτε μετά την τραπουλίτσα, αν είστε μεγιστάνας. Λοιπόν, η συγκεκριμένη τεχνική έχει φύλλο επιλογής που είναι face up και το βλέπουμε, για να πούμε ότι κάποιος ελέγχει ένα-δύο μπαστούνι. Θα το πάρετε, θα την υπογράψει αν θέλει την κάρτα, για να είναι μοναδική, και θα τη βάλετε κάπου στη μέση, να φανεί ότι είναι στη μέση. Και μετά είναι πάρα πολύ απλό. Κάνουμε κάπως έτσι και αυτή την κίνηση και με λίγο κούνημα, τόσο γρήγορα το δύο μπαστούνι πήδηξε στην κορυφή. Πρώτο, Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά βήμα-βήμα πώς θα το κάνετε αυτό. Δεν είναι μια εύκολη τεχνική. Άρα χρειαζόμαστε λίγο εξάσκηση και αν δεν έχετε αρκετή καλή τεχνική με την τράπουλα ή στα χέρια, θα τα βρείτε λίγο σκούρα στην αρχή. Προσπαθήστε το όμως και σε 5, 10, 20, 50, 70, 90 χρόνια κάτι θα κάνετε. Λοιπόν, πάρτε ένα φύλλο επιλογής face up και βάλτε το στη μέση να φαίνεται. Θα το δείξω με ανοιχτά τα δάχτυλα για να καταλάβετε πώς πιάνω. Το πρώτο κομμάτι είναι το break. Ένα pinky break. Pinky είναι αυτό και το break είναι κάπως έτσι. Αλλά στο φύλλο επιλογής. Θα το δείτε λοιπόν τι εννοώ τώρα. Ανοιχτά δάχτυλα για να καταλάβετε. Πιέζω την κάρτα διαγώνια και μέσα. Και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Βλέπετε ότι η κάρτα έχει εγκλωβιστεί η γωνία της μέσα στα δύο τελευταία δαχτυλάκια μου. Και αυτό που κάνω φυσικά είμαι εδώ με κάλυψη, είναι να πιέσω γρήγορα τη γωνία από το φύλλο καθώς ισιώνω, ώστε να χωρίσω την τράπουλα στο φύλλο επιλογής. Στη συνέχεια, θα σας πω ένα σημείο κλειδί ότι αυτό το trick, αυτή η τεχνική δεν λειτουργεί αν είστε εδώ. Αυτό που θέλετε να κάνετε να έχετε τους ακροατές και τους θεατές στο χέρι κάλυψης από εκεί μόνο. Όχι απ' την άλλη. Αν έχετε δηλαδή γύρω-γύρω φίλους, καλό είναι να μην την κάνετε. Δεν θα πετύχει, θα τα κάνετε θάλασσα, να το πω διακριτικά. Λοιπόν, κρατάω και θα στρίψω μπροστά για να δείτε τι συμβαίνει. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι ένα πέρασμα στο πάνω κομμάτι το κάτω. Κρατάω με το χεράκι μου έτσι και ξεκινάω στο χώρισμα που έχω και περιστρέφω το κάτω το κομμάτι. Αν στρίψω από εδώ, όπως σας είπα, βλέπετε ότι υπάρχει πλήρη κάλυψη από την τράπουλα και από το χέρι μου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δει κανένας τίποτα. Αυτό που σημαίνει λοιπόν είμαι εδώ, περιστρέφω και μόλις φτάσω σε αυτό το σημείο, απλά στρίβω το πακετάκι γρήγορα. Στο live, ίσως την κάμερα μπορεί να το παρατηρήσετε με τα καρέ και τα stop, στο live επειδή παρατηρούν τόσα πράγματα ταυτόχρονα μιλάτε και δεν ξέρουμε τι θα κάνετε, μην το φοβάστε καθόλου. Αν τη μάθετε γρήγορα την τεχνική, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να σας πάρει χαμπάρι. Και έχει λειτουργήσει ήδη, το φύλλο μου είναι πάνω και μπορώ να παρουσιάσω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω από κάποιο κόλπο ή μπορεί να πω ότι boom, από τη μέση πηδάει στην κορυφή. Ό,τι σας αρέσει. Αυτή είναι η τεχνική. Πάμε να τη δούμε άλλη μια φορά αργά και να σας δώσω ένα σημείο κλειδί ακόμα. Παίρνω κάρτα, βάζω στη μέση, με ανοιχτά δάχτυλα πάντα. Πιέζω διαγώνια και μόλις έρθω εδώ σμπρώχνω ψηλά. Ισιώνω όλο αυτό το πακετάκι, κρατάω καλά και περιστρέφω γρήγορα εδώ. Τώρα η κάρτα μου έχει έρθει στην κορυφή. Αυτό πρέπει να βλέψετε πάρα πολύ απλά είναι αυτή η κίνηση εδώ, να χωρίζω την τράπουλα και να την περιστρέψω. Αν αρχίσετε και δουλεύετε αυτή έστω και μακριά, σιγά σιγά θα αποκτήσετε ικανότητα ώστε να περιστρέφετε γρήγορα τα φύλλα. Η δεύτερη τεχνική που είναι το break, μπορεί να το κάνετε λίγο γρήγορα, πιάνοντας εδώ, εγώ έχω πιάσει ήδη το break στο φύλλο επιλογής μου. Όσο πιο γρήγορα τα κάνετε αυτά τα δύο, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η τεχνική σας. Οκ, break και πέρασμα. Αυτό είναι, δοκιμάστε το, παρουσιάστε το τρίκ που θέλετε στους φίλους σας, εντυπωσιάστε τους και τα λέμε εδώ γύρω. Τσάω. Everything is turned to black. You don't know where to go. You need something to justify yourself. Silence is a broken heart.